Τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, υποδέχτηκε στο Μαράζλιο ο δήμαρχος Μερόπιδρέου λίγο πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι τρίμερες εργασίες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Μεταλινού και αντιδημάρχων στενών συνεργατών της κυρίας Ιδρέου, η μεταξύ του συζήτηση κινήθηκε σε φιλικό κλίμα, με τον Δήμαρχο Τρικαίων και τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας να συζητούν για θέματα που απασχολούν τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και για τη δυνατότητα μελλοντικής διεξαγωγής του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Κέρκυρα. Και θα πω για άλλη μια ακόμα φορά ότι νιώθω και τυχερή και ιδιαίτερη τιμή που με στήριξαν οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα για να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της ΚΕΔΕ, που θεωρώ, Δημήτρη, ότι όλοι μαζί διεκδικούμε πράγματα, αλλάζουμε πράγματα προς το καλύτερο, παίζουμε ρυθμιστικό ρόλο στις εξελίξεις, είτε αυτό είναι το νομοθετικό έργο, διατάξεις, τροπολογίες, είτε και στη λειτουργία των Δήμων μας με παραγωγικές πάντα προτάσεις, γιατί το βιώνουμε το πρόβλημα και ξέρουμε από μέσα και την επίλυσή του. Είμαστε σε μια διαρκή διαπραγμάτευση με τα Υπουργεία, κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά και την λειτουργία των ΟΤΑ, και νομίζω ότι ενεργούμε όλοι μαζί προς όφελος και των δημοτών και των πόλεων και των δήμων μας και του τόπου μας. Παρότι έπρεπε να κάνουμε ίσως και συνέδριο, και πρέπει να το κάνουμε το συνέδριο κάποια στιγμή στην Κέρκυρα, επιφυλασσόμαστε για το μέλλον, αλλά ήθελαμε να δούμε τις εξελίξεις σε ένα πολύ κομβικό σημείο για την αυτοδιοίκηση, λίγες μέρες πριν το κεντρικό μας συνέδριο στο Βόλο. Πάντα το συνέδριο δρά και ως ένας μικρός απολογισμός του τι στόχους είχαμε βάλει για τη χρονιά που πέρασε και τι καταφέραμε να πετύχουμε. Βέβαια, τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία. Πριν από 2 χρόνια, αν έλεγε σε κάποιον ότι θα έρθει η ώρα που θα πληρώνουμε την κιλοβατόρα τόσο ή θα φοβόμαστε την επάρκεια ενέργεια στην Ευρώπη, θα σε έλεγε τρελό. Τελικά, δυστυχώς, η πραγματικότητα πολλές φορές είναι πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο βίαιη ακόμα και από τα πιο ακραία σενάρια. Το ίδιο ισχύει για την υγειονομική κρίση που περνάμε ή περάσαμε. Πριν από 3 χρόνια, κανείς δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα στείλουμε SMS για να βγαίνουμε έξω. Και όμως το ζήσαμε. Και αυτό, παρόλα αυτά, η αυτοδιοίκηση ήταν εδώ, είναι εδώ και παραμένει δυνατή. Και αυτή η οποία στήριξε τις κοινωνίες. Και αυτό θα πρέπει να τις αναγνωριστεί. Και στην υγειονομική κρίση, εμείς ήμασταν ανοιχτοί. Οι δομές μας, το βοήθεια στο σπίτι, οι υπηρεσίες μας για να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό. Και στην ενεργειακή κρίση, με πραγματικά τεράστιες προσπάθειες. Δεν αυξήσαμε δημοτικά τέλη, δεν αυξήσαμε τα νερά. Συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών προκειμένου να πάρουμε κάποιους πόρους, τουλάχιστον για να μείνουμε ανοιχτοί, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και θα πρέπει η υγειονομική κρίση, γιατί κυρίως νομίζω αυτό θα πρέπει να είναι τώρα το μείζον θέμα της αυτοδιοίκησης, μαζί με τα θεσμικά μας, να αποτελέσει τον καταλύτη για τους επόμενους χειμώνες, για το πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματιστούμε γρήγορα περιβαλλοντολογικά και ενεργειακά. Νωρίτερα μου έλεγε η Δήμαρχος για τα πλάνα τα οποία κάνετε στο νησί, αλλά και στα υπόλοιπα κομμάτια του Δήμου σας. Είναι, νομίζω, επιτακτικό το να μειώσουμε καταναλώσεις, να μειώσουμε αριθμό απορριμμάτων, να παράξουμε καθαρή ενέργεια, να αποθηκεύσουμε ενέργεια, να φύγουμε γρήγορα μπροστά σε δομές οι οποίες θα μας εξασφαλίσουν πιο άνετη διαβίωση στους επόμενους χειμώνες.